Τώρα, γιατροί, το πιο σκληρό κύμα προετοιμάζονται οι λοιμοξιολόγοι έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους στις κόκκινες περιοχές και κυρίως στην Αττική. Γιατί η εβδομάδα που ξεκινά από αύριο είναι τόσο κρίσιμη, εξηγεί στο ΣΤΑΡ ο καθηγητής περιβαλλοντολογικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης. Θεωρώ συναντήτω σε μια κορύφωση στις αρχές του Απριλίου. Άρα έχουμε κάποιο χρόνο μπροστά μας. Χρόνο που είναι κρίσιμο. Από τις 17 και μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου το πολύ θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια επανάυξηση, η οποία θα οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι έχουμε παρόλα αυτά ανοιχτές κοινωνικές διεργασίες, τα σχολεία κτλ. Και τα καταστήματα. Και βεβαίως εκεί πια θα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και το πιο μεταδοτικό στέλεχος, που σημαίνει ότι θα φαίνεται αυτή η διαφορά. Στην Αττική, εγώ θεωρώ ότι θα φτάσουμε γύρω στα 950 στην κορύφωση του κύματος αρχής Απριλίου, και το οποίο αντιστοιχεί βεβαίως σε ένα αριθμό κοντά στα 2.000 στη χώρα. Για να είμαστε ρεαλιστές, θα ήθελα και εγώ να πω ότι θα ήθελα τον Απρίλιο να είμαστε καλά και τον Μάιο να κάνουμε καλό Πάσχα. Θεωρώ ότι το πιθανότερο είναι αυτό, να κάνουμε Πάσχα στα σπίτια μας. Μάλιστα, θα έλεγα διαφορετικά. Το ασφαλέστερο για να έχουμε καλοκαίρι θα είναι αυτό.